Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαόλης. Σήμερα θα συζητήσουμε το τέλος του πρώτου γύρου και την 13η αγωνιστική. Πριν να αναλύσουμε τις κατηγορίες με τον Παναγιώτη Δαλαταριόφ, μπαίνετε στο site Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Τρεις κατηγορίες, η ενδεκάδα της αγωνιστικής, η στιγμή και ο MVP. Θα τις αναλύσουμε εδώ μαζί με τον Παναγιώτη. Γεια σου, Παναγιώτη. Γεια σου, Αντώνη. Πριν περάσουμε στους 11 κορυφαίους της 13ης αγωνιστικής, εσείς μπαίνετε στο Instagram του Nivea Men Greece. Εκεί τρέχει ο τέταρτος διαγωνισμός του Pink T-shirt Project. Τι έχετε να κάνετε? Βρίσκετε τη ροζ φανέλα στην κερκίδα του ΑΕΚ Βόλος στην Ριζούπολη και μπαίνετε στον διαγωνισμό για να κερδίσετε αρκετά δώρα. Ξεκινάμε με τους 11 της αγωνιστικής. Θεματοφύλακας ο Τσιτώτας. Ναι, μεν έφαγε 2 γκολ από την ομάδα του Βόλου, αλλά στο 93 Παναγιώτη είναι αυτός που σώζει την ΑΕΚ από την ήττα με μια πολύ σημαντική απόκρουση. Ο οποίος θεματοφύλακας της ΑΕΚ και με τον τέρμινο Ολυμπιακό, στο τέλος κατάφερε και εκεί στην κεφαλιά στον τέρμινο Ολυμπιακό να σώσει πάλι την ομάδα του. Οπότε σώζει τον εαυτό του στο τέλος, θα λέγαμε. Δικαιωματικά μπαίνει στην 11. Τετράδα της άμυνας, Σούντγκρεν από τον Άρη δεξιά, ο Φεράρι από τον Βόλο αριστερά, Ίγκασον και Λισγάρας, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ναι, έχω μια ένσταση βέβαια για το δεξί μπακ. Εγώ θα βάζα το Σαλιακά, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει στον μπάζι ένα στο τέλος μπάζερ μπίτερ γκολ. Στα υπόλοιπα συμφωνώ μαζί σου και ειδικά για τον Λισγάρα, ο οποίος είχε καθοριστική εμφάνιση στο μάτς του Αγρινίου. Βοηθάει την ομάδα του να πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο. Και Φεράρι αριστερό μπακ σκόραρε κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Ίγκασον σκόραρε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Σπάνιο από τόσους αμυντικούς να βάζουν γκολ σε μια αγωνιστική. Πάμε στην τετράδα των χαφ. Δεξιά ο Μπρούμα. Αριστερά ο Μπαρτόλα από τον Βόλο. Και στα χαφ ο Ριέρα από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Μπερτόγλιο από τον Άρη. Θέλω να σταθώ στο Μπρούμα, ο οποίος είναι το μεταγραφικό απόκτημα που ελπίζουν στον Ολυμπιακό να πιάσει. Περίμεναν πάρα πολλά. Έρχεται από τραυματισμό. Και στο δεύτερο γύρο ευελπιστούν στο λιμάνι να δώσει αυτό το κάτι παραπάνω που περιμένουν στα εξτρέμ. Και Μπερτόγλιο, 2 γκολ μέσα στο Ηράκλειο, πολύ σπουδαία νίκη του Άρη, με τον Αργεντινό να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση επιθετική. Νομίζω εδώ είναι κλειδωμένο το δίδυμο Παναγιώτη. Έλα Ραμπή από τον Ολυμπιακό και Σφιντέρσκι από τον ΠΑΟΚ. Ναι, σίγουρα είναι δύο παίκτες που παλεύουν και για την πρώτη θέση στο πίνακα το σκόρερ. Ο Έλα Ραμπή φυσικά έχει το προβάδισμα με 11 τέρματα. Ο Σιντέρσκι είναι στα 7, έπιασε τον Σαριφάρτ. Και παραμένει δεύτερος ο Μπαράλης, ο οποίος δεν σκοράρει αυτήν την αγωνιστική, οξύμορο. Και ο Αστέρας κατάφερε και πήρε πόντο, που αυτό δεν συμβαίνει και πάρα πολύ συχνά φέτος. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Παναγιώτη, σου δείχνω τρεις φωτογραφίες. Διαλέγεις ποια είναι για σένα η κορυφαία στιγμή της 13ης αγωνιστικής. Πρώτη, από το Όφι Άρης, ο Ματίγια σκοράρει, κάνει το 3-0, τρέχει στο πάγκο, παίρνει την φανέλα του Σιαμπάνη και την σηκώνει για να αφιερώσει τον γκολ στον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος βρισκόταν στο Ηράκλειο, ωστόσο ήταν στις κερκίδες, δεν ήταν στην αποστολή της ομάδας. Ναι, πάρα πολύ σημαντική στιγμή για να δείξει η ομάδα του Άρη ότι είναι οικογένεια σε μια δύσκολη στιγμή. Για την ομάδα, πιο πολύ για το παιδί, για το Σιαμπάνη, έχει ακούσει πολλά. Όλο αυτό με την υπόθεση, τη γνωστή με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το ψυχολογικό και αυτό στον Άρη το κρατάνε ακμαίο. Δεύτερη στιγμή, παρόμοια, με διαφορετικό όμως στόχο. Ναι, μεν αφιέρωσαν ο Σφιντέρσκι και ο Βιερίνια το γκολ και τη νίκη στον Ουαγγέ, αλλά ο Ουαγγέ ήταν τραυματίας, πριν από λίγες μέρες έκανε και την επέμβαση, οπότε και αυτή είναι μία από τις στιγμές της αγωνιστικής. Πολύ δύσκολη στιγμή για τον παίχτη του ΠΑΟΚ, τον Ουαγγέ. Ήρθε και εκείνος με περγαμηνές από την Μπαρσελόνα. Σίγουρα χάνει τη χρονιά. Πάει για κοντά στον ένα χρόνο που θα λείψει τα γήπεδα. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω με το θέμα του Σιαμπάνη, γιατί και στα δύο ο παρανομαστής είναι κοινός. Είναι η ψυχολογική στήριξη στο συμπαίχτη τους. Και τρίτη στιγμή, ο πανηγυρισμός του Τάνκοβιτς με τον Λιβάη Γκαρσία. Πόσο σπάνιο είναι, Παναγιώτη, να βλέπουμε όχι ακριβώς σε δύο σερί αγωνιστικές, αλλά σε δύο σερί εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ να σκοράρουν οι παίκτες της Ένωσης με απευθείας εκτέλεση κόρνερ. Δύο γκολ λοιπόν από απευθείας εκτελέσεις κόρνερ στη Ριζούπολη, σε μια Ριζούπολη όπου τρέχει και ο τέταρτος διαγωνισμός του Nivea Men. Εσείς μπαίνετε στο Instagram του Nivea Men Greece, βρίσκετε την ροζ φανέλα γιατί τρέχει το Pink T-shirt Project του Nivea Men και μπαίνετε στην κλήρωση για πολλά δώρα. Γενικά, πόσο σπάνιο να βλέπουμε μια ομάδα να έχει δύο παίκτες που να σκοράρουν από κόρνερ. Νομίζω, προσπαθώ να θυμηθούμε ποια ήταν η τελευταία φορά. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε, νομίζω.
Σπανιόντως και ο Τάνκοβιτς έδειξε στον πανηγυρισμό του τον Λιβάη Γκαρσία ότι τον αντέγραψε στον γκολ κόντρα στον Βόλο. Οπότε ποια επιλέγεις ως στιγμή της αγωνιστικής? Θα επιλέξουμε τον Τάνκοβιτς, γιατί το άλλο για μένα είναι έκτος συναγωνισμού. Είναι κάτι ανώτερο από το αθλητικό κομμάτι. Και όπως είπες και εσύ, έχει ξανασυμβεί, θα ξανασυμβεί. Το πόσο συχνά θα δούμε πάλι δύο γκολ από εκτελέσεις κόρνερ σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πότε θα το ξαναδούμε, Παναγιώτη. Συμφωνώ μαζί σου. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της 13ης αγωνιστικής. Παναγιώτη, ήμουνα σε δίλημα. Ήμουν ανάμεσα στο Φακούντο Μπερτόγλιο, ο οποίος έβαλε δύο γκολ μέσα στο Ηράκλειο κόντρα στον Όφη και κράτησε τον Άρη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, και τον Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος είχε γκολ και assist στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μάλλον κατέληξα στον Πολωνό, ήταν και ο Μπερτόγλιο MVP της προηγούμενης αγωνιστικής. Οπότε Σφιντέρσκι για μένα MVP της αγωνιστικής, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Σφιντέρσκι, γιατί έχει γκολ και assist σε ένα ντέρμπι όπως και να το κάνουμε με τον Παναθηναϊκό, και κρατάει την ομάδα του, έβαλε την ομάδα του πάλι σε τροχιά νικών, γιατί ήταν σημαντικό για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το χρονικό διάστημα να πάρει μια νίκη αποδείξεων και όχι μόνο βαθμολογικού κινήτρου. Το μάτς λοιπόν κόντρα στον Παναθηναϊκό και η ανάγκη για νίκη καθιστά τον Κάρολ Σφιντέρσκι MVP της 13ης αγωνιστικής. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.